23 χρόνια. Και Χριστί που δημοτικό. Ενώ που ήταν δημοτικό, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και μία πορεία. Είναι που είναι στεμένη. Ξεκαθαρίσατε τι τίτλο έχει πάρει. Θα μας το πει τώρα. Ιωάννα μου, καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνεις, αγάπη μου. Γιώτα μου. Αγάπη μου. Να συζήσει ο γιος σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου. Να είσαι καλά. Τι κάνεις. Είμαι καλά, είμαι σπίτι, μαγειρεύω και σας βλέπω. Μπράβο, τι μαγειρεύεις. Γαρίδες με ρύζι. Μπράβο, βρε Ιωάννα και νοικοκυρά Ιωάννα. Μαγείρισαν. Μπράβο, αγάπη μου. Είσαι Πάφου δηλαδή τώρα, ε. Όχι, όχι, είμαι Λευκοσία. Α, μένεις Λευκοσία. Ναι, μένω Λευκοσία. Είσαι πρώην εστεμένη, για έτσι ξεκαθάρισε μας τον τίτλο σου. Ναι. Τι τίτλο έχεις πάρει. Το 2012 έχω βγει πρώτη αναπληρωματική στα Κύπρος. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Μάλιστα, αυτό λέει η Κωνσταντίνε. Και έχω πάει στο Miss Universe, γι' αυτό μπορεί να έχει παιδευτεί. Έτσι, ναι, αυτό είχαμε πει και χθες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο The Voice. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Πώς νιώθεις, ποια είναι τα συναισθήματά σου. Βασικά ζω έναν όνειρο. Δεν το πιστεύω πραγματικά. Αυτό που έδειξα ήταν ακριβώς αυτό που νιώθω. Πήγα εκεί για να κυνηγήσω πραγματικά το όνειρό μου, αυτό που είχα από μικρή ονειρευτεί, όπως όλα τα κοριτσάκια, και απλά τόλμησα, το έκανα και πήγα. Μάλιστα. Και μου βγήκε σε καλό. Ήσουν πάρα πολύ άνετη στη σκηνή, έτσι με πολλή αυτοπεποίθηση. Και ναι, πολύ όμορφο. Τώρα θα είχα το άρχος μου έτρεμα, έτρεμε και η φωνή, φάνηκε λίγο νομίζω. Μια χαρά. Μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς γύρισαν σχεδόν όλοι έτσι, οι coaches. Και για πες μας τώρα, γιατί επέλεξες τον Κωστή Μαραβέγια. Επειδή είναι πολύ γλυκούλης, το συμπάθησα, δεν ξέρω. Ήταν και ο Σάκης κούκλος, πραγματικά. Η αλήθεια πίστευα εγώ ότι θα πας με το Σάκη. Ότι θα διαλέξεις το Σάκη. Ναι, και εγώ έτσι πίστευα. Όμως όχι, δεν ήμουν ποτέ ρουβίτσα να πω την αλήθεια. Ιωάννα μου, γιατί το Πάνος Μουζουράκης φαινόταν ότι σου ήταν τελείως αδιάφορος, γιατί... Όχι, δεν μου ήταν. Το ξέρεις, αφού λέει εδώ τρέλες. Καμία σχέση. Απλά ήξερα με ποιο, κατά βάθος μέσα μου με ποιος θα πάω. Αν σε περίπτωση γύριζαν οι καρέκλες. Και βασικά προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω που είμαι, τι κάνω, είμαι εδώ τώρα, ήμουν και μόνη μου. Η χαρά ήταν, ξέρεις, ήταν νοερά η δική μου, την Κύπρο. Τους ζήτησα να μην έρθουν, για να μην αγχωθώ κι άλλο, δεν ήθελα να τους ταλαιπωρήσω. Πραγματικά το απόλαυσα, ήταν απίστευτη εμπειρία, δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια πώς νιώθεις. Μόνο τα παιδιά που πήγαν εκεί και το ζήσαν μπορούν να καταλάβουν. Είναι απίστευτο. Είχες πει ότι πίστευες ότι δεν θα γύριζε κανείς. Πραγματικά το πίστευες αυτό το πράγμα? Βασικά δεν σκεφτόμουν τίποτα. Ναι, πριν να πω είπα... ναι, είχε η περίπτωση να μην γυρίσουν. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ήθελα να πιστεύω ότι θα πω εκεί και θα γυρίσουν και είμαι καλύτερη και ξέρω εγώ. Ήμουν λίγο πιο... Ιωάννα μου, πήγες μόνη σου, είδαμε. Δεν είχες κάποιο από την οικογένειά σου. Η μητέρα σου, η Δούκησα, πού ήταν? Κωνσταντίνο μου, αγάπη μου. Εσύ ξέρεις και την οικογένεια μου, ξέρεις τα φούφελα. Βέβαια. Η αδερφή σου, πού ήταν? Είπε ότι δεν ήθελε να την αφού. Ήταν όλη Κύπρο. Γιατί δεν σε ακολούθησε, γιατί ξέρουμε ότι σε στηρίζουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν δίπλα μου, συνέχεια στα τηλέφωνα. Νοερά ήταν εκεί μαζί μου. Δεν είναι να είναι μόνο δίπλα σου σωματικά ένας άνθρωπος, είναι δίπλα σου και νοερά ένας άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να είναι εκεί. Μάλιστα. Και τους πήρες τηλέφωνο, τους πήρες τηλέφωνο και τους είπες «Μαμ». Ναι, πήρα τη μάμα μου πρώτα. Και? Η μάμα μου συγκινήθηκε. Εντάξει. Έκλε. Εντάξει, τι να σας πω, είμαι πολύ χαρούμενη, ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, τους φίλους μου, τόση αγάπη που πήρα χτες το βράδυ και σήμερα, ακόμα απαντώ στα μηνύματα, τους ευχαριστώ όλους και εσάς για τα καλά σας λόγια. Το όνειρο σου είναι να ακολουθήσεις μια καριέρα πλέον στο τραγούδι? Το όνειρό μου...
πραγματικά, ό,τι και να σας πω, δεν... Έχω πολλά όνειρα από μικρή και δόξα τω Θεώ, τα περισσότερα τα έχω πραγματοποιήσει. Πολύ ωραία. Πλά, αυτό που θέλω να πω και στις μικρές, στις κοπελίτσες που έχουν όνειρα, να τα κυνηγάνε, να ρισκάρουν και να ακολουθούν το όνειρο τους, το στόχο τους. Ναι. Γιατί χωρίς στόχους η ζωή δεν έχει νόημα. Μάλιστα. Ιωάννα μου, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, θα σε παρακολουθούμε. Ευχαριστώ. Βεβαίως, θα σε παρακολουθούμε και έτσι ξανά να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Γιώτα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αγάπη μου, να είσαι καλά. Γεια σου.